Νίκο, μαθαίνεις από το Στέλιο, δεν είναι έτσι? Θα πω ένα περιστατικό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ονειρικός κόσμος ή αν είναι ο πραγματικός, αλλά έτσι αισθάνομαι. Συναντηθήκαμε λίγο καιρό πριν μέσω ενός καλού φίλου, του Γιάννη του Νικολοτόπουλου, που είναι στα κρουστά πίσω. Εξαιρετικός μουσικός και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και έχει συνεργαστεί με τους καλύτερους επίσης. Mm-hmm. Ως καλύτερος. Ακριβώς. Τα είχαμε πει σε κάποιο νησί εμείς, με τον Ταλάρα. Ναι. Θυμάμαι ακόμα, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, δόξα τω. Μου τα μαρτυρήσαν όλα αυτά, μου τα μαρτυρήσαν, αλλά δεν πρέπει να τα πω. Για λέγε. Συναντηθήκαμε λοιπόν σε μια συναυλία αλληλεγγύης που έγινε στο Μαρούσι. Εκεί ήταν κοντά μας ο Μιχάλης ο Τσουγανάκης, ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, που είναι και φίλος, ήταν και εδώ στην εκπομπή λίγες μέρες πριν. Συναντηθήκαμε και μου είπαν ότι ο Στέλιος Βαμβακάρης, καθώς τελείωσε και πρέπει να κατέβει για να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσεις, δεν έφυγε. Είναι εδώ και μένει για να σε ακούσει. Περπάταγα λοιπόν να φύγω στη σκηνή μπροστά και ένιωθα παράξενα. Και μου έκανε ένα νεύμα, το κατάλαβα ότι τον σκεφτόμουν. Και αυτό το νεύμα υπάρχει ακόμα και το κουβαλάω. Στην τις πρόβες μας είναι τα μαθήματα. Δεν ξέρω αν τα λόγια αυτό να περιγράψω αυτό, πως τα λέμε όταν το συναντώ κάθε φορά στο σπίτι.